Ξεκινώντα ε, το δεύτερο μέρο τη ομολογία του αδερφού του Χάρη του Καραγιάννη, θα ήθελα να διαβάσω πρώτα ένα εδάφιο από του ψαλμού και να ακούσουμε στη συνέχεια, γιατί μπαίνουμε πάλι σε μια νέα περίοδο τη ζωή του, τι ο Θεό ενήργησε και έχει σχεδιάσει γι' αυτόν. Ει τον αιώνα δεν θέλω λησμονήσει τα σεντολά σου, διότι είναι αυτέ με ζωοποίησε. Πραγματικά είναι ο λόγο του Θεού, Χάρη που μας ζωοποιεί που μας διδάσκει, μας οδηγεί και μας δείχνει τον δρόμο που οδηγεί στην ουράνια μας πατρίδα, στη Βασιλεία των Ουρανών. Τον ευχαριστούμε και για αυτόν τον λόγο και κάνουμε την ομολογία για να δούνε οι τηλεθεατές του καναλιού σας ακόμα ένα παράδειγμα μέσα σε τόσα πολλά παραδείγματα που πώς ενεργεί ο Θεός και πώς σώζει ο Θεός και από ό,τι βλέπουμε κανένα η ομολογία δεν είναι ίδια με την άλλη αλλά όμως ο Κύριος μας ζωοποιεί πραγματικά με τον λόγο Του και μας ευλογεί. Δόξα τω Θεώ, συνεχίζοντας ε, μετά από το βάπτισμα αυτού του Πνεύματος του Αγίου πήγα στο στρατό και πράγμα το χρειαζόμουν όπως είπες αγαπητέ Γιώργο ήταν μια ένεση τονωτική για να μπορέσω να σταθώ στο στρατό και μετά γιατί μετά πάλι δεν βρισκόμουνα σε εκκλησία γιατί ήταν 28 μήνες ο στρατός μετά το αγροτικό και όλα αυτά πήγα σε ένα μέρος που δεν υπήρχε εκκλησία. Γενικά στα αυτά τα μέρη που ήμουν δεν υπήρχε εκκλησία. Ευχαριστώ τον Θεό που έκανε χάρη ο Θεός εκεί που έκανε αγροτικό και σωθήκανε μια οικογένεια. Όχι τότε, τώρα και με γνωρίζαν από τότε βέβαια και λένε ήσουν εσύ που Ευχαριστώ τον Θεό και πιστεύω να ευλογήσω ο Θεός είναι ένα χωριό ο Μύτικας Α έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Μετά, καθώς γυρνάμε και τελειώνω το στρατό, ο Κύριος βέβαια έκανε και θαυμάσια στη ζωή μας. Ένα μεγάλο θαυμάσιο έκανε θαράπευση τη γαριφαλιά από μία ασθένεια η οποία ήταν προς θάνατον. Ευχαριστώ τον Θεό μετά το πρώτο παιδί. Πόσα παιδιά έχετε. Έξι παιδιά. Έξι παιδιά σα έδωσε ο κύριο. Τρία αγόρια μου χάρη ο, ο κύριο, του κυρίου είναι και τρία κορίτσια. Δόξα τω. Τα τέσσερα και, είναι πάντα. Είναι πατουμένα. ευλογία του Θεού. Είναι ευλογία του Θεού. Τα βάφτισε όλα ο κύριο με πνεύμα Άγιο. Όταν ήταν ακόμα από μικρά, τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Είναι, έκανε θαυμάσια ο Θεό και γι' αυτό είπα στην αρχή ότι δεν άξιζα ούτε αξίζω να ομολογώ το όνομα του κυρίου. Τον ευχαριστώ όμω για αυτά τα οποία έκανε και όσο ζω αυτή την απόφαση πήρα να ομολογώ το όνομα του Κυρίου. Και αυτό προσπάθησα, αγαπητέ Γιώργο, να κάνω γιατί μέσα, όπως είπα στην αρχή, ο ζήλος μου ήταν εργαστό για το Θεό. Αλλά ο Θεός δεν ήταν εργαστώ σαν Ιεραπόστολος με το σύστημα το Ιεραπόστολικό, αλλά ήθελε να εργαστώ με έναν άλλο τρόπο. Με αυτό το, που μου Τον δικό του. Τον δικό του τρόπο, το σωστό. ακριβώς, το τον, δικό του. Τον ευαγγελικό δικό. τρόπο. Ε, για περιγράψτε μας λίγο τι ήταν αυτό η ασθένεια που πέρασε η αδερφή Γαριφαλιά. Η αδερφή Γαριφαλιά στο δεύτερο, στη δεύτερη εγκυμοσύνη, αφού είχαμε κάνει τον Αλέξανδρο, ενώ ξεκινάει μια εγκυμοσύνη, είναι μια κατάσταση η οποία λέγεται ιατρικός μη Αυτή είναι μια, μια φυσιολογική κοίηση, δηλαδή αλλάζει και γίνεται όγκος. Ο οποίο όγκος, αφού η γίνεται από τους δηλαδή μέσα σε ένα μήνα τον τρώει τον άνθρωπο. Δεν... Και αυτό που ψάχναμε να δούμε είναι να δούμε πού θα, πότε θα κάνει τις μεταστάσεις. Κι όμως ο Κύριος με προσευχή και με χάρη την εχάρισε και μετά παρά θα λέγαμε τις συστάσεις συναδέλφων ότι μην κάνετε άλλο παιδί μας εχάρισε ο Κύριος άλλα πέντε και τώρα η γαριφαλιά είναι υγιέστατη. Ευχαριστούμε τον Θεό και τα παιδιά. Είναι θαύμα από τον Θεό. Είναι θαύμα από τον Κύριο και γι' αυτό δεν μπορώ να μην τον δοξάζω να μην τον ευχαριστώ και να μην του δώσω όλη μου τη ζωή. Σε αυτό το σημείο επάνω, καθώς ε, ξεκίνησα την καριέρα μου, την ιατρική, στο αγροτικό και μετά προχωρώντας, μέσα μου ο Θεός είχε βάλει ένα ζήλο ενεργαστό για αυτόν. Αυτό το ζήλο που είχα από πρώτα. Και έτσι άρχισα να ομολογώ τον Κύριο που βρισκόμουνα, στα μέρη που ήμουνα, με τις δυνάμεις που είχα, και όταν ε, πλέον τελείωσα το αυρωτικό και γύρισα στη Θήβα, εκεί πήγα για λίγο καιρό, περιμένοντας σειρά για ειδικότητα. Πήρα την ειδικότητα του ειδικού παθολόγου. Όταν περίμενα όμως η σειρά για ειδικότητα, πήγα στη Θήβα και εκεί, αφού πήγα στη Θήβα και εγκαταστάθηκα σε ένα μέρος, ευχαριστώ το Θεό για αυτό, ο Κύριος μου οδήγησε στην ε, Εκκλησία του, στην Ελευθερία Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστή, με ένα θαυμαστό τρόπο, να προβληματιζόμουν και έλεγα, κύριε, πού να πάω, πώ θα εργαστώ τώρα για σένα, σε ποια εκκλησία, γιατί δεν είχα ενταχθεί. Μπορεί να βαφτίστηκα με πνεύμα Άγιο πριν μερικά χρόνια, αλλά μεσολάβησε ο στρατό το αγροτικό και δεν είχα ενταχθεί σε εκκλησία. Δεν πρόλαβα να πάω σε μία εκκλησία. Όταν γύρισα όμω, ο κύριο πραγματικά μου έδειξε ότι η Εκκλησία που με ήθελε ο Κύριος και το απέδειξε μετά, γιατί τόσα πολλά χρόνια με ευλόγησε ο Θεός και τη Γαρυφαλιά και εμένα και ευχαριστώ τον Θεό γιατί και η Γαρυφαλιά στο σημείο αυτό με βοήθησε πάρα πολύ στο να ακολουθήσουμε τη σωστή Εκκλησία του Χριστού. Μου έδειξε ο Κύριος με ενύπνιο και με οράσεις την, την Ελευθερία Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής. Καθαρά μου έδειξε πού να πάω. Όταν προβληματιζόμουν και ήμουν σε προβληματισμό μεγάλο, μου δείχνει ο Κύριος μια, ένα ενύπνιο, στο οποίο βλέπω την εκκλησία, μόλις είχε δημιουργηθεί η εκκλησία της Θήβας, η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, μου τη δείχνει να είναι γεμάτη φως, να λάμπει το φως ως έξω από την αίθουσα και να περπατάω με τον ποιμένα της εκκλησίας εκείνης τον οποίο τον ήξερα έτσι, φατσικά, να περπατάω αγκαλιά, χέρι με χέρι, σαν έναν ωραίο καταφώτινο δρόμο. Μου έδειξε πάρα πολλά άλλα ενύπνια, ο και με βεβαίωσε ότι με θέλει εκεί. Και η Γαριφαλιά με πολλή, ας πούμε, βοήθεια και με πολύ, έτσι αγάπη, ε, ξεκινήσαμε μαζί εκεί στην εκκλησία. Εκεί ήτανε που το 19... Ωστόσο έπαιρνα ειδικότητα πηγαίνε ερχόμουν στην Αθήνα, έμενα στη Θήβα. Το 1985 ο κύριος με αξίωσε να τον αρχίσω τον υπηρετώ σαν πρεσβύτερος. Ήρθαν οι αδεφί, ο Λούις. Λέει αδεφέ, θες να υπηρετήσεις σαν πρεσβύτερος. Λέ αδεφή, αν το θέλει ο κύριος. Και είναι αλήθεια ότι μέχρι τελευταία στιγμή που ήρθαν οι αδελφοί να με χειροτονήσουνε Προσευχόμουν στον Κύριο και έλεγα και στους αδελφού. αδελφοί ήρθατε, αλλά αν δεν είναι τον Κύριο αφήστε το. Μην έτσι, τι, τι αισθάνεστε εσείς, ότι αισθάνεστε εσείς, εγώ δεν έχω, ό,τι θέλει ο Κύριος. Ευχαριστώ τον Θεό, το 1985 με αφιερώσανε σαν πρεσβύτερο τα αδέρφια στο έργο του Θεοκή και από εκεί και πέρα αρχίζει θα έλεγα έτσι η πορεία μου στο έργο του Θεού. Μπορώ να πω ότι και από πριν, όταν εντάχθηκα στην Εκκλησία, εργαζόμουν παρά το γεγονό ότι δεν είχα καμία θέση. Δεν έγινα διάκονο, οι αδεφεί μου χειροτερήσαν πρεσβύτερο κατευθείαν. Αλλά όμω έκανα τη δουλειά του διακόνου. Δηλαδή έλεγα στον αφοδοποιημένο, εγώ το λέω του ταξιτζή. Δηλαδή έλεγα, επειδή ήταν επαρχία και ερχόντουσαν αρκετοί αδεφεί από γύρω χωριά, έλεγα θε, πού θε να πάω σήμερα, ποιον να πάω να φέρω". Και έτσι έκανα τον ταξιτζή πήγαινα, ερχόμουνα, πήγαινα, ε, ο Θεός μας αξίωσε ακόμα χωρί να με πρεσβύτερος να έχουμε το σπίτι μας να είναι ανοιχτό, χάρη στην αδερφή μα, η οποία έτσι το αγαπούσε πάρα πολύ, αγαπούσε το έργο του Θεού και τη φιλοξενία. Όσοι αδερφοί ερχόντουσαν στη Θήβα, ερχόντουσαν στο σπίτι μας για φιλοξενία. Μπορώ να πω ότι η εκκλησία της ε, Χαλκίδας και η Εκκλησία τη Λαμία ξεκινήσανε με τη χάρη του Θεού από το σπίτι μα στη Θήβα. Δεν υπήρχε όταν πίστεψα εγώ και ξεκινήσαμε να έχουμε έτσι, να ανοίγουμε το σπίτι μα για αδερφού. Δεν υπήρχαν αυτέ οι εκκλησίε. Ένα αδερφό σώθηκε στη Θεσσαλονίκη που ήταν από τη Χαλκίδα. Όταν ήρθε στη Χαλκίδα, πού θα πάω, πιο κοντινή πολύ η Θήβα. Άρχισε, ερχόταν στη Θήβα, το μεσημέρι μετά στο σπίτι να φάμε. Άρχισε να φέρει συγγενεί, του οικείου, σώθηκε η οικογένειά του, έγινε ένα πυρήνα Ξεκίνησε η εκκλησία της Χαλκίδας. Το ίδιο συνέβη και με την εκκλησία της ε, Λαμίας. Έχει ένας αδερφός από την Αυστραλία, είχε πιστέψει, στη Λαμία δεν υπήρχε τίποτα. Και όταν είστε εδώ, ποια είναι πιο η πιο κοντινή εκκλησία. Η Θήβα. Πάμε στη Θήβα, έφερε το Δεν ήταν ανίπαντος τότε ο αδερφός. Έφερε τον πα... τον, ε, τη μητέρα του, έφερε τα αδέρφια του, πιστέψαν όλη η οικογένεια, γίνεται ένας πυρήνα δημιουργείται μια Εκκλησία στο Μόλο της Λαμίας. Ευχαριστούμε τον Θεό και από εκεί και πέρα, μετά το 85, με αφιερώνω σαν πρεσβύτερο και μετά ξεκινάει, έτσι θα λέγαμε, το έργο του Θεού στην ε, ζωή μου, να εργάζομαι για τον Κύριο, αυτό το οποίο πράγματι επιθυμούσα και το ήθελα μόλι μου την καρδιά. Την ιατρική την είχα βέβαια σαν ιατρική, ευχαριστώ τον Θεό, αλλά μέσα ο πρώτο σκοπό τη ζωή μου ήταν το έργο του Θεού. Τι θα κάνω για τον κύριο. Μου το έχει βάλει ο με στην καρδιά, τον ευχαριστώ. Εμένα τον ανάξιο, εμένα που δεν αξίζω να λέγω με παιδί του Θεού, αλλά ο κύριο έκανε χάρη και έλεος και να με χρησιμοποιήσει σε αυτό το έργο. Ξεκίνησε μια μεγάλη ανάγκη στο, στο Μόλο, τότε που σωθήκαν αυτέ οι ψυχέ. Πηγαίναμε με τα παιδιά μικρά, θυμάμαι όλα τα παιδιά, πέντε ήταν τότε. Η Λιδίτσα το τελευταίο μας δεν είχε γεννηθεί ακόμα. Αν θυμάμαι καλά, ναι, μετά γεννήθηκε. Εκεί γεννήθηκε στην περίοδο αυτή. Όλα μωράκια στο αυτοκίνητο και πηγαίναμε εκεί να υπηρετήσουμε τους αδερφούς. Δόξα τω Θεώ, σταθεροποιήθηκε το έργο για δύο χρόνια από το 1985 περίπου με το 87 πηγαίναμε εκεί, εκεί γεννήθηκε η Κιλιδία και προτού την πέραμε για αυτήν μαζί πρωτού σαραντή στο ταξίδι. Δόξα τω Θεώ, εκεί ξεκινά έτσι μια ωραία περίοδο. Πιστεύουν η οικογένεια, η οικογένεια του αδερφού, αρκετοί αρκετά άτομα και αποφασίζουν γίνεται μια εκκλησία στη Λαμία και στην οποία μετά πάλι με κάλεσε ο κύριο να υπηρετήσω εκεί για άλλα περίπου πέντε χρόνια, από το 90 μέχρι το 95, αν θυμάμαι καλά, τα χρόνια αυτά, με δύο άτομα που είχανε ξεκινήσει εκεί γιατί έτσι είχανε δημιουργηθεί κάτι ε, έτσι και αυτά και είχανε μείνει δύο-τρία άτομα. Μου λέει ο αδερφός ο Λούις, θα πας αδερφέ να βοηθήσει στη Λαμία, εσύ που ξέρεις και το μόλο εκεί. Εγώ βέβαια, είναι αλήθεια ότι αν δεν είχα οδηγία δεν θα έλεγανε, αλλά την προηγούμενη μια-δυο μέρες πριν μου δίνει ο κύριος ένα ενύπνιο. Μου δίνει ότι πετάω πάνω από τον παγασιτικό και να βλέπω τον παγασιτικό γεμάτο ψάρια. Και να βγαίνει ένα ψαροκάικο γεμάτο με κασόνια από ψάρια, ζωντανά ψάρια όμως. Ε. Αυτά που σπαρταράνε και μου λέει τα θέλεις. Λέω τα θέλω. Πόσα μου δίνεις. 8.200 δραχμές. Ήταν οι δραχμές τότε. Το θυμάμαι και το ποσό. Και πιθανώς συμβόλιζε τα έξοδα που έκανα το πήγαινε, έλα και τα λοιπά και τα παίρνω και μετά ο αδερφός μου λέει θα πας στη Λαμία, λέω θα πάω αδερφέ. Μου λέει ένας αδερφός, λέει δυο ψυχές είναι εκεί, πού θα πας. Λέω θα πάω, αφού μου το είπε ο Κύριος. Ευχαριστώ τον Θεό μαζί με τα παιδιά, την αδερφή την Γαρυφαλιά, έτσι βοηθούς. Πήγαμε και ευχαριστώ τον Θεό, πέντε χρόνια υπηρετήσαμε εκεί και το έργο του Θεού άρχισε να αυξάνεται. Και μετά βέβαια αναλάβανε άλλοι αδερφοί γιατί εγώ είχα κουραστεί. Και τώρα πάει πάρα πολύ καλά το έργο του Θεού εκεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ευχαριστώ τον Θεό γιατί αυτό ήταν ο πρώτος μου σκοπός. Θυμάμαι έδινα εξετάσεις για ειδικότητα που ήταν πολύ δύσκολες εξετάσεις ειδικότητα της παθολογίας. Και τη Δευτέρα έδινα την Κυριακή πήγα στον Μόλο να κηρύξω. Μα εγώ δεν θα διαβάσω, δεν θα καθέπω, θα στο όνομα του Κυρίου. Ευχαριστώ το Θεό γιατί έβαλε αυτό. Είναι χάρη Θεού και είναι έργο του Πνεύματος του Αγίου αυτό να βάλει έτσι μέσα στην καρδιά μας για το έργο του Θεού. Αυξήθηκε και τώρα βλέπουμε το έργο του Θεού να αυξάνεται. Μετά υπηρέτησα για λίγο καιρό σαν υπεύθυνο στην Εκκλησία της Θήβας και μετά με οδήγησε ο Θεός να έρθω στην Αθήνα. Εκεί με, με πλέον μου έδειξε ο Θεός ε, με πρόσωπα, με καταστάσεις στην εκκλησία που θα ήμουνα, στο Ίκα που θα υπηρετούσα πρωτού να ξέρω τίποτα, μου τα έδειξε όλα ο Κύριος πρωτού γίνουν. Και ήταν μια δύσκολη υπόθεση το να πάρω μετάθεση από τη Θήβα για την Αθήνα, όμω έγινε τόσο εύκολα όσο, όσο εύκολα υπογράφεται μια άδεια δύο ημερών. Έτσι υπογράφτηκε. Και γύρισα, ήρθα στην Αθήνα και εκεί ευχαριστώ τον Θεό που στην κεντρική εκκλησία Σοφοκλέως και Μενάνδρου άρχισα να πηγαίνω γιατί έμενα και κοντά στα Πατήσια, που μένω και τώρα. Και ο Θεός έβαλε μέσα στην καριά του αδελφού του Λουί. Μου λέει «Αδερφέ, ε, θέλω να είσαι πρεσβύτερος εδώ». Εγώ τάφισα στον Κύριο. Λέω «Αφού, αδεφέ έτσι αισθάνεσαι, αμήν». Λέω «Να ξεκινήσουμε εδώ». Ευχαριστώ τον Θεό γιατί ήμουνα στην Εκκλησία αυτή και μαθήτευσα στα πόδια του αδελφού του Λουί και άλλων εργατών οι οποίοι ήταν εργάτες με διακονία γιατί ως τώρα να πω ότι ενώ ήμουνα πρεσβύτερος, ενώ ασχολούμαι το έργο του Θεού δεν είχα μαθητεύσει σε αδελφού έτσι μεγάλο. ό,τι έπαιρνα από τον κύριο, ό,τι έπαιρνα από κασέτε που άκουγα από του αδελφού, από κηρύγματα που κατέβαινα. Αλλά είχα την ευκαιρία αυτή τη μεγάλη και τη χαρά να μαθητεύσω σε μια μεγάλη εκκλησία με τον αδελφό τον Λούι μένα και άλλου εργάτε με διακονία, οι οποίοι πραγματικά με δυναμώσανε και μου δώσανε ο κύριο μέσω των αδελφών περισσότερα εφόδια για να εργαστώ για το έργο του Θεού. Έτσι λοιπόν άρχισα να υπηρετώ σαν πρεσβύτερος στην εκκλησία του, της, της, κεντρικής και μετά το 2000 περίπου, αυτό είναι το 88 μέχρι το 2000 να με καλέσει ο κύριος για το Παγκράτη. Αυτά τα χρόνια όλα θυμάμαι αδερφέ Γιώργο δεν έλειπα από την εκκλησία. Είχε βάλει τέτοιο ζήλο μέσα στην καρδιά μου, αλλά όχι μόνο στη δικιά μου την καρδιά και στην καρδιά της γαρυφαλιάς, της γυναίκας μου και των παιδιών μου. Έκλεινα το ιατρείο, στην καλύτερη ώρα θα λέγαμε, την πιο λειτουργική ώρα του ιατρείου, έξι ώρα, έξι και τέταρτο, και τα παιδιά ήταν ήδη κατεβασμένα, δεν υπήρχε και τα κινητά τότε να του πω, κατεβείτε, ήταν ήδη κατεβασμένα στις κάλε του σπιτιού και με περιμέναν να περάσουμε το αυτοκίνητο, να τους να πάμε για την εκκλησία. Κάθε μέρα, όταν είχε συνάθρηση η εκκλησία. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, τον ευχαριστώ, και με, αντίμι, ο Θεός γι' αυτό. Έτσι προχώρησα εργαζόμενος σαν περσβύτερος. Εδώ να πω ότι σε μία φάση της ζωής μου αρρώστησα. Θα σας πω για δύο αρρώστιες τις οποίες πέρασα για τη δόξα του Κυρίου μας. Η μία ήταν στη Θήβα όταν ήμουνα το 1980 περίπου. 30 χρόνο άνθρωπος όταν πλέον αισθάνθηκα ότι σαν γιατρός έχω κάτι στο σηκώτι μου. Μια μάζα, ένα πρίξιμο μάλλον, μια διόγκωση που φαινόταν και εξωτερικά, πόνος και άλλα συμπτώματα τα οποία με ανησυχήσανε και λέω τι θα κάνω. Σαν γιατρός βέβαια θα πρέπει να πάω στους γιατρούς. Αλλά αποφασίσαμε με την καρυφανία πάμε στον κύριο. Και λέω, θα κάνω τρεις μέρες νηστεία και θα ζητήσω τον κύριο με θεραπεύση. Και του είπα, κύριε, είμαι νέος, τότε το 80 μόλις ή πρέπει να έχει γεννηθεί ο Δημήτρης, το τέταρτο παιδί μας, θέλω κύριο να με θεραπεύσει, σε παρακαλώ. Τρεις μέρες νηστεία, συνεχόμενα, όχι να σταματάω, τρεις μέρες δεν έφαγα ούτε ήπια τίποτα. Και λέω, κύριε, θέλω να με θεραπεύσεις. Όλο συμπτωματικά ανέβηκα στη Θεσσαλονίκη μετά από την νηστεία, τελειώνει η νηστεία, δεν αισθάνθηκα τίποτα να γίνεται στην υγεία μου. Ανεβαίνω στη Θεσσαλονίκη και πάω στην εκκλησία της Θεσσαλονίκης. Τότε πλέον η εκκλησία ήταν, άρχισε και είχε αρχίσει, είχε ήταν πολύ έτσι ευλογημένη, την Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής. Και στο τέλος όταν ο αδερφός λέει ποιοι θέλετε για θεραπεία, εγώ πάλι δίσταζα, λέω τώρα, να βγω, να μην βγω, στο τέλο δεν βγήκα. Αλλά έπιασα τον αδερφό τον Πιμένα, τον αδερφό τον Ηλία και του λέω: Αδερφέ, έχω ένα πρόβλημα υγεία. Θέλω να προσφύγετε για μένα. Λέει: Έλα με στο δωματιάκι, αδερφέ. Φωνάζει και μερικού άλλου πρεσβυτέρου. Γονατίζω. Και καθώ με αλήφουνε με λάδι, αδερφή, και προσεύχονται για μένα. Εκείνη την ώρα αισθάνομαι στο μέρο που είχα το πρόβλημα να μπαίνουν μαχαίρια. Κυριολεκτικά το λέω. Αφού αισθανόμουν ότι δεν θα πεθάνω, δεν θα τίποτα από την αρρώστια μου, θα πεθάνω από τα μαχαίρια τώρα. Δεν θα προλάβω να, να φύγω από την εκκλησία. Μαχαιριέ. Μετά όμω τον τελείωσε η προσευχή, φύγαν οι μαχαιριέ και έφυγε όλο το πρόβλημα. Σα ο κύριο. Ο και εκ των υστέρων, καθώ για άλλο λόγο έκανα μερικέ εξετάσει, βρέθηκαν στο, στο σηκώτιμο ορισμένε κίστε. Άδεια μέρη δηλαδή. Ο κύριο ξέρει τι έκανε. Ευχαριστούμε τον κύριο, ε, αλλά μην. από εκεί και πέρα με θεράπευσε ο Κύριος. Το 1997, πλέον όντας πρεσβύτερος στην Εκκλησία την Κεντρική, το 2000 ο Κύριος άνοιξε την Εκκλησία στο Παγκράτη. Εκεί πλέον αρχίζω να αισθάνομαι έντονους πόνους στη μέση, στον Αυχένα και σιγά σιγά αρχίζω να μην μπορώ να κουνήσω τα χέρια μου, να μην μπορώ να κουνηθώ από το κρεβάτι, Έμεινα γύρω στου δύο μήνε στο κρεβάτι, κοιτάζοντα μόνο το ταβάνι, αλλά περίμενα τον κύριο. Όταν έκανα μερικέ εξετάσει και ιδιαίτερα μία μαγνητική τομογραφία στη μέση, έκανα πάρα πολλέ, αλλά μία στη μέση έδειξε μία υπόνοια όγκου στα οστά, καρκίνου στα οστά. Πηγαίνοντα σε έναν πολύ γνωστό έτσι, νευροχειρουργό, για να δω τι γίνεται με τη μέση μου. Αυτό με απήλπισε περισσότερο και μου λέει: Κοίταξε, έβλεπε πάρα πολύ πιθανό το, το θέμα του καρκίνου. Και μου είπε και πολύ ψυχρά έτσι: Κοίταξε, αν είναι καρκίνο, μην κάνουμε και φυσιοθεραπεία, τζάπα τα έξοδα. Έτσι μου είπε. Εγώ όμω πήγα στον κύριο πάλι. Ξεκ... Είχα πάει από την αρχή, πηγαίναμε στον κύριο και λέω: Κύριε, θέλω να με θεραπεύσει. Θέλω να, να πάρεις αυτή την αρρώστια ό,τι και να είναι από πάνω μου. Αρχίζω να προσεύχομαι και πρωτού κάνω μία τελική εξέταση, ένα σκάνι κοστών ολόσωμο για να δούμε αν υπάρχουν μεταστάσεις ή αν, να βεβαιωθεί αν είναι καρκίνος. Η πρώτη εικόνα ήταν για αυτό το γιατρό αυτή. Σε αυτό το σημείο λέω, και θα πάρω από, το, από τον άρτο της ζωής αυτά τα εδαφιάκια που έχουμε. Δεν θα πάρω πολλά και να μην σε πειράξω. Ένα θα πάρω. Θέλω να μου μιλήσει, τι θα κάνει. Και μου πετυχαίνει ένα εδάφιο, το μοναδικό που πήρα, το οποίο το βάλα και στην τσέπη μου. Μετά Το πήγα να κάνω το σκάνινγκ. Και είπε ο κύριο, το εδάφιο αυτό είναι ο Εζεκεία, όταν ήταν αρρώστησε και προσευχήθηκε στον κύριο να το θεραπεύσει. Λέει, Είδα τα δάκρυά σου. Άκουσα την προσευχή σου. Εδώ εγώ θέλω σε ιατρεύσει. Πήρα μια ειρήνη με στην καρδιά μου, το βάζω το εδάφιο μέσα στο, στην τσέπη μου και πάω να κάνω το σκάνινγκ. Με μεγάλη δυσκολία βέβαια να, να περπατήσω. Και όταν ε, κάνουμε το σκάνινγκ ήταν μαζί μου και ένας αδερφός ο μου, ο αδερφός ο Άγγελος. Έβλεπε να βγάζω το εδάφιο. Τι είναι αυτό που διαβάζεις. Λέω, αυτή είναι η υπόσχεση του Θεού. δεν θα είναι τίποτα. Ε, στην αρχή κάτι φάνηκε, μετά η τελική διάγνωση ότι δεν ήταν τίποτα τώρα πιστεύω ότι πάλι θεράπευσε ο κύριο γιατί όταν ήμασταν στη δύσκολη αυτή κατάσταση στην οποία είχαμε περιέλθει να μην μπορώ να κουνηθώ φάνεται ο κύριο στη γαριφαλιά σε όραση και της λέει τι θέλεις να σου κάνω κανονικά με φωνή ο κύριε λέει θέλω να γίνει καλά ο χάρης και ο κύριος σας κάνει θα γίνει και από εκεί και πέρα πήρα και τα πάνω μου. Εγώ. Δηλαδή, εκεί που δεν μπορούσα να περπατήσω, χωρί φάρμακα, χωρί να να περπατάω. Και λέει τι άλλο. Και είπε κάτι άλλο το οποίο ήταν ένα πρόβλημα τη οικογένεια μα, το οποίο μπορώ να πω μετά από πολλά χρόνια, αρχίζει να λύνεται. Τον ευχαριστώ το Θεό. Δόξα στον κύριο μα και έτσι πήραμε μαρτυρία ότι ο κύριο πραγματικά πέρασε από την κοιλά τη και άστα να σου λένε οι κορυφέ ότι έχει αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ το Θεό. Αυτό όμως, αυτά τα πράγματα με έκαναν να αναλογιστώ περισσότερο τη ζωή μου, να αναλογιστώ περισσότερο το τι κάνω για τον Κύριο. Και εκεί, σε αυτή τη δεύτερη αρρώστια είπα «Κύριε, εγώ ξέρεις ότι είμαι ατελής, κάνω ό,τι μπορώ να κάνω, αλλά από εδώ και πέρα όμως, ό,τι μου καλέσει και ό,τι μου πεις το κάνω» και μετά από λίγο καιρό εμφανίζεται το έργο του Παγκρατίου. Μερικοί αδερφοί, οι οποίοι μαζευόντουσαν σε ένα Εδώ σπίτι. Εδώ θα σα διακόσω ναι. πάλι, αφού μπαίνουμε στο, στην τελική ευθεία της ομολογίας σας για το Παγκράτι και για το έργο του Θεού μέχρι σήμερα, να το πούμε στο, μετά από το μουσικό διάλειμμα και να κλείσουμε την ομολογία σας. Σε λίγο πάλι κοντά σας, μετά από ένα μουσικό διάλειμμα, θα ολοκληρώσουμε την ομολογία του αδερφού του χάρη για τα θαυμαστά και εξαίσια που μόνο κάνει ο Ιησούς Χριστός. σε πόλη μακρινή τη γη κάποια γόνια. Είναι ένα απλό ελπίδα βλέμμα σε εκείνον που αγαπά. Ο ουρανό δεν βρίσκεται στα σύννεφα ψηλά. Δεν είναι ούτε όνειρο που ήρθε μια βραδιά ένα βλέμμα κατανόηση σε εκείνον που πονά. Ο ουρανό είναι ένα τόπο που βρίσκεται με στην καρδιά. Μέσα στην καρδιά που ξέρει να αγαπά. δει στον ουρανό κοιτά ένα παιδί πόσο απλά και όμορφα ζει κάθε μια στιγμή σε μας ανάμνηση θα μείνουν τα χρόνια της χαρά. Ο ουρανός είναι ένας τόπος Σκέτε με στην καρδιά, μέσα στην καρδιά μου σερίνα αγαπά. Παιδιά, απλής της σκέψης και της πράξης, σοφή με ταπεινή καρδιά. Δεν βρίσκεται στα αστέρια μακριά Συνεχίζουμε την ομολογία, ομολογία πίστεως, Word of God, κοντά σας και αδερφέ χάρη, Παγκράτη, νέα οδός, νέα προσδιορισμένη ευλογία από το Πνεύμα το Άγιο για εσάς, την οικογένειά σας και από ότι έγινε εκεί και θα μας το περιγράψετε, δημιούργησε μια πολύ ωραία εκκλησία ο Ιησούς Χριστός που την υπηρετείτε μέχρι σήμερα. Αμήν. Ε, γινόταν μια προσευχή στο σπίτι του αδελφού μας, του Νίκου του Πάνου, στην Κεσαριανή. Στην οποία προσευχή έτσι ευλογούσε ο Κύριος και λέγανε εγώ δεν πήγαινα στην προσευχή αυτή, δεν έτσι, δεν ήμουν στον κύκλο που πηγαίνανε, ήμουν στην κεντρική εκκλησία. Α, ήξερα βέβαια, μπορεί να είχα επισκεφθεί μια-δύο φορές στα αδέρφια, αλλά μετά μου λένε φε μάλλον πριν από αυτό ήμουν στην κεντρική εκκλησία και σε μια συμπροσευχή. Σε ανίποπτο χρόνο, ενώ προσευχόμουν να ήταν σε μεγάλη συντριβή η καρδιά μου και σε μεγάλη ταπείνωση εκείνη την ώρα, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, βγαίνει μια προφητεία και μου λέει ονομαστικά και μου λέει «εγώ θα σου δώσω επισκοπή, θα σου δώσω έργο, θα σου δώσω συνεργάτες». Yeah. Τι σημαίνει αυτό, δεν είχα τίποτα στο μυαλό μου. Και μετά από λίγο εμφανίζεται έτσι, μια πρόταση αδεφέρει να ανοίξω Εκεί η προσευχή αυτή ευλογείται. Μήπω είναι το Θεό να ανοιχθεί μια εκκλησία. Να δούμε. Έλα λέει, στην προσευχή. Και πηγαίνοντα στι προσευχέ, έτσι το πνεύμα το Άγιο οδήγησε και μίλησε να ανοιχθεί μια εκκλησία στο Παγκράτη. Εγώ βέβαια είχα, θα λέγα, τι αναστολέ μου. Θέλω να είμαι σίγουρο ότι είναι από τον κύριο. Αρκετέ φορέ έλεγα στου αδερφού: Βρείτε κάποιον άλλον Αφήστε με μένα. Στον το ίδιο όταν μου για αδερφέ, πήγαινε. Ναι, αδερφέ, κάποιο άλλο. Εγώ θα πάω να βοηθάω. Ο Θεό όμω ήθελε να βοηθήσω έτσι με τον τρόπο αυτόν εκεί και μου έδειξε απανοτά, θα λέγαμε έτσι, σημάδια ο κύριο, ενύπνια και με πάρα πολλά σημάδια στο σημείο που εγώ, α πούμε, ήμουν αντικό με στην καρδιά μου. αφού ήταν ο Θεό να με βεβαιώσει. Και πράγματι αρχίζει μετά ο Θεός να ενεργεί να γίνεται μια εκκλησία. Έγινε πρώτα κατοίκον μια εκκλησία στο σπίτι της αδερφής μας Βαρβάρας της Μέμη για δύο μήνες, αλλά είδαμε ότι, εγώ έλεγα δοκιμαστικά να δούμε πώς θα πάει, αλλά είδαμε ότι γινόταν το αδιαχώρητο. Καινούργιες ψυχές ερχόντουσαν. Εκτός από τους αδερφούς, τους παλιούς που ήταν ο πυρήνα, ας πούμε, από την κεντρική εκκλησία. Καινούργιες ψυχές, οπότε αποφασίσαμε να ανοίξουμε μια αίθουσα. Βρήκαμε, ο κύριος μας βρήκε παρά το δύσκολο, θα λέγαμε, τη αίθουσα στην περιοχή του Παγκρατίου, που είναι, δεν υπάρχουν μεγάλε αίθουσε και είναι και μια ακριβή περιοχή στα νίκια. Δεν είχαμε ούτε μια δραχμή, τότε είναι δραχμές ακόμα μετά, γύρισα ακριβώ το, το 2000 στο ευρώ. Δεν είχαμε, ο αδερφό ο Λούι μου έλεγε για να, να κάνετε μια εισφορά. Λέω, αδερφέ, τι να κάνουμε εισφορά, αφού δεν έχουμε ακόμα αίθουσα, θα δούμε. Όταν ξεκινάμε όμως να νοικιάσουμε, με ένα θαυμαστό τρόπο όσα χρήματα χρειαζόμασταν, κάθε μέρα τόσο μας έστελνε ο Κύριος. Ακριβώς. Αφού έλεγα μερικές φορές στα αδέρφια αδεφή, το πίστευα τόσο πολύ, χρειαζόμασταν ας πούμε 2.000 ευρώ για τα, για τα Έλεγα αδεφή, σήμερα θα μας στείλει ο Κύριος 2.000 ευρώ. Και την ίδια μέρα ο Κύριος έστελνε 2.000 ευρώ. Με έναν αδερφό, μια αδερφή, Μα έλειπε ένα νίκη μια φορά. στις πρώτες, τους πρώτους μήνε. Τι θα γίνει τώρα, πώ θα το βγάλουμε. Και έρχεται ένα αδερφό, ο οποίο ήταν στον κύριο, μου λέει: Αφήνει πήρα τη σύνταξη από το ΤΕΒΕ. Και αποφάσισα μία σύνταξη να τη δώσω λέει, στην εκκλησία του Παγκρατή. Ήταν ακριβώ το νίκη που μα έλειπε. Ευχαριστούμε τον κύριο. Ο κύριο την επάνδρωσε την εκκλησία. Έστειλε πολύ καλού αδερφού να εργαζόμαστε μαζί το έργο του Θεού, πρεσβυτέρους, διακόνους. Είμαστε τρεις πρεσβύτεροι και τέσσερις διάκονοι τώρα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Με αγάπη και αυτό που μας παρηγόρησε πάρα πολύ είναι ότι ο Κύριος στέλνει ψυχές απ' Η αδελφή που την θα λέγαμε, τον πυρήνα, ήταν ένα πυρήνας, αλλά μετά έρχονται πολλές ψυχές απ' έξω από τον κόσμο και αυτό μας παρηγορεί πάρα πολύ τα αδέρφια και αισθανόμαστε την παρουσία του Θεού και αυτό είναι ο σκοπός μας και λέω τους αδερφούς αδερφοί εμείς χρειαζόμαστε ψυχές από τον κόσμο ψυχές οι οποίες είναι στον κόσμο, στο θάνατο να μπουν μέσα στην εκκλησία και αυτό μας παρηγορεί, στέλνει πολύ καλού αδερφούς έχει σώσει οικογένειες Μερικέ φορέ είναι αλήθεια το έργο του Θεού είναι βαρύ, ε, μερικές φορές ε, πάω να λυγίσω, αλλά έρχεται ο Κύριος και με παρηγορεί και λέω «Κύριε, Σε ευχαριστώ, συγχώρεσέ με, γιατί έστω και για μια ψυχή αξίζει αυτό». Και καθώς βλέπω ψυχές να αναγεννιόνται, να μπαίνουν οικογένειες, να μπαίνει πρώτα η γυναίκα, ο άντρας και μετά να μπαίνουν τα παιδιά και το άλλο μέρος του αντρόγινου Λέω, Κύριε, μόνο γι' αυτό τον άνθρωπο αν έκανε στην Εκκλησία φτάνει και μόνο γι' αυτό φτάνει να κουραστούμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι προχωράμε στο έργο του Θεού. Προσπαθούμε να μένουμε στο λόγο του Κυρίου. Είμαστε ενωμένοι και αγαπημένοι με όλες τις εκκλησίες των Αθηνών και της πατρίδας μας. Δόξα τω Θεώ, έχουμε μια ωραία συνεργασία, ένα ωραίο πνεύμα. Και αυτό λέω στους αδερφούς, αδερφοί, εμείς θέλουμε ε, ψυχές να έρχονται από τον κόσμο. Και θέλουμε να έχουμε αυτή την ωραία αγάπη μεταξύ όλων των αδερφών, όχι μεταξύ οι αδερφοί του Παγκρατίου. Μια μικρή εκκλησία είμαστε, δεν είμαστε μεγάλη εκκλησία. Αλλά όμως ε, είναι η παρουσία του Κυρίου και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Και λέω αδερφοί, θέλω να είμαστε αγαπημένοι με όλους τους αδερφούς. Να μην έχουμε κανένα τίποτα, γιατί δεν είναι μόνο να είμαστε εμείς ανάμεσά μας αγαπημένοι και κανείς άλλος έτσι, από τις άλλες εκκλησίες να μην έχει πρόβλημα μαζί μας. Με όλους αγαπημένοι. Όχι μόνο με τους αδερφούς του Παγκρατίου, με τους αδερφούς όλων των εκκλησιών. Να τιμάμε να βοηθάμε και αυτό το πνεύμα προσπαθούμε με τη χάρη του Θεού να έχουμε και βλέπουμε ότι ο Κύριος το ευωδώνει αυτό, μας βοηθάει, ε, μας ευλόγησε βαπτίζοντας με πνεύμα Άγιο πολλές ψυχές, ε, φέρνοντας μέσα στην εκκλησία, κάνοντας ε, θαυμαστά γεγονότα, μπορούμε να πούμε. Περάσαμε βέβαια και δυσκολίε. Το έργο του Θεού έτσι είναι. Και έτσι είμαστε τώρα στα 11 χρόνια που ξεκινήσαμε αυτό το έργο με τη χάρη του Θεού. Φαίνεται ότι είναι φύτευμα του Κυρίου, στο οποίο αγωνιζόμαστε. Εκεί μέσα μας φτιάχνει ο Κύριος. Εκεί μέσα μας δίνει την ευκαιρία να εργαστούμε για Αυτόν. Δόξα τω Θεώ. Ο Κύριος ξεκινάει και εργάζεται και με μικρά παιδάκια, τα ευλογεί ο Κύριος, αναγεννάει βέβαια τα λέω, μικρά παιδιά, δεν εννοώ ας πούμε νήπια, εννοώ παιδάκια τα οποία είναι, έχουν μεγαλώσει, καταλαβαίνουν την αμαρτία, καταλαβαίνουν το καλό από το κακό, είναι σε ηλικία που μπορούν να αναγεννηθούν, να αναγεννά, αναγεννάνται, τα βαπτίζει ο Κύριος με πνεύμα Άγιο. Και έτσι προχωράμε αυτόν τον αγώνα με φόβο και τρόμο για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και έτσι προχωράω και εγώ και η Γαριφαλιά και τα παιδιά όσο καιρό θέλει ο Θεός να τον υπηρετήσουμε σε αυτή τη ζωή. αυτό είναι ο σκοπός μου. Δεν έχω κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνο να υπηρετήσω το Λόγο του Θεού με αυτές τις μικρές μου δυνάμεις, με αυτά τα οποία μου έχει δώσει ο Κύριος για να απολαύσω μια μέρα τη Βασιλεία των Ουρανών αλλά και για να πάρουμε και το μισθό αυτό το έργο το οποίο θέλουμε να μείνει. Να μην κατακαεί και εμεί να σωθούμε ω Αλλά το έργο να μείνει. Αυτό αγωνιζόμαστε. Ευχαριστώ τον Θεό που η εκκλησία αυτή έχει βγάλει και εργάτε, δηλαδή διακόνου, ε, πρεσβυτέρους, γηγενεί που βγήκαν μέσα από, από την εκκλησία. Από μέσα από το έργο αυτό. Ε, μέσα από το έργο, όχι από γη α πούμε, έτοιμοι να έρθουν. Και αυτό μα ευχαριστεί βέβαια. Ε, ευχαριστούμε τον Θεό, ο κύριος ό,τι είναι σύμφωνο με το λόγο του, μας το επιτρέπει να το κάνουμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά έτσι το ήθελα, έτσι το ονειρευόμουνα. Και έτσι, έτσι, το, έκανε, έτσι το και έτσι το έκανε και ο Κύριος. Και του είπα, Κύριε, θέλω έτσι να είμαστε με ειρήνη και το έργο το οποίο θέλω να ξεκινήσεις, να το ξεκινήσεις με ειρήνη, να το τελειώσεις καλά, να το τελειώσεις όπως θέλεις. Του λέω, Κύριε, εγώ είμαι στρατιώτης δικό σου. Δεν είμαι ούτε ποιμένα στην εκκλησία εκεί. Μόνιμος, ούτε τίποτα άλλο. Όσο με θέλει και όπου με θέλει, είμαι στρατιώτη δικό σου. Αλλά μόνο μία τιμή μη μου τη στερήσει να εργάζομαι για σένα. Όσο να κλείσω τα μάτια μου. Αμήν. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Συνθίζω κλείνοντα κάθε ομολογία. Να ρωτάω και περισσότερο εσά που είσαστε ένα μελετητή και εργάτη του Ευαγγελίου. είμαστε σε μια περίοδο χρονική δύσκολη και για την πατρίδα μα στην Ελλάδα, αλλά και παγκόσμια. Ε, τι είναι αυτό που βλέπετε εσείς τώρα, σε τι σταθμό βρισκόμαστε, σε ποια πορεία είμαστε και τι θα είναι αυτό που θα προτείνετε τώρα στους ανθρώπους μέσα σε αυτές τις δυσκολίες. Γιατί Αγαπητέ. έχουν ανάγκη οι άνθρωποι από τους εργάτες του Ευαγγελίου να ακούσουν τον λόγο για να στηριχτούν μέσα σε αυτή τη δυσκολία που περνάει η πατρίδα μας σε αυτή τη χρονική περίοδο. Αγαπητέ Γιώργο, είναι ζωτικό αυτό το ερώτημα το οποίο μου θα προσπαθήσω να απαντήσω. Είμαστε, πιστεύω ότι είμαστε στις τελευταίες μέρες. Βεβαίως, ο Λόγος του Θεού δεν μας μιλάει για χρονολογία, ούτε μπορούμε να ορίσουμε χρονολογία, χρόνια, οτιδήποτε άλλο, αλλά βλέπουμε τα ορόσημα τα οποία μας βάζει ο Λόγος του Θεού να εκπληρώνονται. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε παγκόσμια σε μία αναταραχή, βρισκόμαστε παγκόσμια σε μια αναζήτηση ενός παγκόσμιου οικονομικού κυβερνήτη. Βρισκόμαστε σε μια, θα λέγαμε, αρχή της παγκοσμιοποίησης και όλα αυτά φαίνονται, σύμφωνα με το λόγο του Θεού, την αποκάλυψη, ότι είναι σημάδια του ερχομού του Αντίχριστου. Mm. Αυτά τα σημάδια τα οποία βλέπουμε να γίνονται Πιστεύω, σύμφωνα με, την, με το φως του Ευαγγελίου, το οποίο μου έχει δώσει ο Κύριος, ότι για μας είναι σημάδια ότι έρχεται ο Κύριος. Εμείς βεβαίως δεν λυπούμεθα, δεν, δεν είμαστε σε αγωνία, δεν είμαστε σε απελπισία, δεν μας πιάνει κατάθλιψη ε, με τα γεγονότα αυτά τα οποία γίνονται, στεναχωρούμεθα για τον λαό μας, την πατρίδα μας και για όλο τον κόσμο. Όμως από την άλλη μεριά αισθανόμαστε μια πάρα πολύ ωραία ικανοποίηση ότι ο λόγος του Θεού είναι αληθινός, έτσι όπως τα λέει έτσι γίνονται, ακριβώς. Βλέπουμε και βεβαιωνόμαστε ότι είμαστε σε ένα σωστό δρόμο και αισθανόμαστε ότι παρά την κρίση η οποία υπάρχει, βλέπω στους αδερφούς και η κρίση αγγίζει όλους μας. Όλοι είμαστε επαγγελματίε, εγώ τώρα με τη χάρη του Θεού ε, από το 11 είμαι και σε σύνταξη. Μειώνεται η σύνταξη, μειώνεται η επικουρική, μειώνονται πολλά, αλλά όμως δεν με απασχολεί, δεν με στεναχωρεί. Γιατί, γιατί έχω τον Κύριο και ξέρω ότι ο Κύριος θα φροντίσει και λέει στον λόγο του δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω. Από την άλλη μεριά το Πνεύμα το Άγιο μας μιλάει με προφητείες και με το λόγο του για πολλά δεινά τα οποία πρόκειται να έρθουν. Και όλα αυτά τα συνδυάζουμε και βλέπουμε ότι πραγματικά πλησιάζει η απολύτρωσή μα. Εμεί ε, μπορώ να πω δεν είμαστε σε απελπιστική κατάσταση. Είμαστε σε μια κατάσταση που όχι χαιρόμεθα για αυτά που γίνονται, δεόμεθα για την πατρίδα μα και του συμπατριώτε μα. Προσευχόμεθα όλε οι εκκλησίε κάθε μέρα για τους άρχοντές μας, για πάντα στους όντας να του δώσει ο Θεό σοφία να κυβερνήσουν σωστά, να μην έχουμε άσχημα πράγματα και πιστεύω ότι ο Θεό θα μα βοηθήσει. Mm. Αλλά από την άλλη μεριά όμω βλέπουμε ότι ακούγονται τα βήματα του Χριστού. Και εμεί από αυτή τη μεριά χαιρόμαστε γιατί ο λόγο του Θεού μα λέει: Και πλούτο εάν ρέει, μην προσιλώνετε την καρδία σα. Η καρδιά μα δεν είναι κολλημένη στα υλικά, ούτε μα κοστίζει τόσο πολύ αν θα πέσει η σύνταξη ή αν θα μπορούμε να ζήσουμε όπω ζούσαμε ή όπως ονειρευόμασταν να ζήσουμε. Αλλά βλέπουμε όμως ότι έρχεται ο Κύριος. Το καταλαβαίνουμε, ετοιμαζόμαστε για τον ερχομό του Χριστού. Εγώ αυτά τα βλέπω για μας τους χριστιανούς σαν μια, ένα, μια ας πούμε, αφορμή να ετοιμαστούμε εσωτερικά την ψυχή μας, την καρδιά μας, τις εκκλησίες μας, τις οικογένειές μας για τον ερχομό του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Έτσι το βλέπω. Βέβαια οι συμπατριώτες μας οι οποίοι δεν γνωρίζουν την αλήθεια του Ευαγγελίου, βλέπουν αλλιώ τα πράγματα. Ο κύριο να του ελεήσει και να του δώσει να καταλάβουν, αν και πιστεύω ότι πολλοί από του ευσεβείς εννοούν στην πατρίδα μα και θα εννοήσουν ότι αυτά είναι ενεργήματα του Θεού και είναι αποτελέσματα τη αμαρτία. Η κρίση την οποία έχουμε δεν είναι κρίση οικονομική. Είναι κρίση ηθική και κρίση αμαρτίας. Είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας επειδή ο άνθρωπος ξέφυγε πολύ η ανθρωπότητα από το Λόγο του Θεού, θερίζουμε αυτά τα πράγματα. Εμείς το καταλαβαίνουμε, το ξέρουμε, ο κόσμος έξω δεν το καταλαβαίνει. Γιατί τη σχέση έχει αμαρτία με την οικονομική κρίση. Κι όμως είναι πολύ δεμένα. Γιατί φεύγει η ευλογία του Θεού. Όταν λέει στο Δευτερονόμιο ο Λόγος του Θεού ότι εάν με ακούσεις, αν είπα ακούσεις εντολές μου, το καλάθι σου θα είναι γεμάτο, το χωράφι σου θα βγάζει, θα έχει βροχές τον καιρό, τα παιδιά σου θα είναι εντάξει, ε, η υγεία σου θα είναι εντάξει. Εάν δεν με υπακούσει, θα έρθει ανομβρία, θα έρθει δυστυχία, θα έρθει πείνα. Όλα αυτά είναι μέσα στο λόγο του Θεού. Δεν μπορεί να τα καταλάβει όμω ο, ο κόσμο. Εμεί το καταλαβαίνουμε και αυτό που έχουμε να πούμε στου συμπατριώτε μα και στου ε, φίλου τηλεθεατέ του καναλιού World of God, είναι να κοιτάξουν πάνω στον ουρανό. Εάν κοιτάξουν στον Λόγο του Θεού και την κρίση αυτή θα την περάσουν πολύ εύκολα, πολύ ωραία, αλλά μέσα από αυτή την κρίση θα κερδίσουν κάτι. Θα βρούνε τον πραγματικό σκοπό της ζωής, ο οποίος δεν είναι ηλιστικός να φτιάξουμε παραπάνω, να ζήσουμε με παραπάνω πράγματα, αλλά είναι να βρούμε το Χριστό, να βρούμε την αιώνια ζωή, να ζήσουμε αιώνια μαζί με τον Ιησού Χριστό. Αμήν. Και κλείνοντας, ε, μια τελευταία ερώτηση, μάλλον όχι ερώτηση. Ε, είμαστε στο κατόφλι για νέα χρονιά, το 2012. Θα ήθελα να μα διαβάσετε ένα εδάφιο που θα σα βάλει ο Θεό στην καρδιά σα, που θα είναι για όλου αυτού του τηλεθεατέ και του συμπατριώτε μα και για όλου εμά. Ναι, αγαπητέ Γιώργο, αυτό το εδάφιο το οποίο έχει βάλει ο Θεός με στην καρδιά μου, βέβαια ο λόγος του Θεού είναι γεμάτος με ωραίες παροτρύνσεις για το χρόνο και για την καινούργια χρονιά και για όλα αυτά. Αλλά ο Πέτρος στην επιστολή του την πρώτη, στο κεφάλαιο 3, συγγνώμη 4, εδάφιο 7 λέει «Πάντον δε το τέλος επλησίασε. φρονήμος λοιπόν διάγεται και αγρυπνείται εις τας προσευχάς». «Πάντον το τέλος επλησίασε. Μπήκαμε σε μια καινούργια χρονιά, για το, για το, Θεό ξέρουμε χρόνος δεν υπάρχει. Ακριβώς. Ο Θεός είναι άχρονος, ο χρόνος είναι δικός μας και ο χρόνος έχει σχέση με τη φθορά. Όπου υπάρχει χρόνος υπάρχει και φθορά, είναι συνάρτηση. Και λέει πάντων το τέλος επλησίασε. Να το πιστέψουμε όλοι ότι ήρθε το τέλος όλων. Δεν είμαστε απεσιόδοξοι. Κάποιο μπορεί να νομίζει ότι τα λένε απεσιόδοξα τα πράγματα. Αν είναι απεσιόδοξο ο λόγο του Θεού, ο οποίο είναι ο πιο αισιόδοξο, είμαστε και εμεί. Έχει ωραίο μήνυμα αυτό το πάντον το τέλο επλησίασε, με την έννοια ότι τελειώσαν, τελειώνουν όλα. Όλα τα πράγματα. Τελειώνουν. Τελειώνει και εδώ οι άνθρωποι οι οποίοι δεν, είναι, δεν πιστεύουν στο Θεό λένε ότι ο πλανήτη μα κινδυνεύει. Σηκώνει πυρετό. Φτάνει στο τέλο. Λίγα χρόνια έχει ζωή. Το περιβάλλον καταστρέφεται. Φρονίμως λοιπόν διά, το συμπέρασμα, φρονίμως διάγεται και αγρυπνείται εις τας προσευχάς. Για τον καινούριο χρόνο, το 2012, ο, ο, καλύτερος, η καλύτερη συμβουλή, πρώτα για μένα και μετά για όλους, είναι να διάγουμε φρονίμως. Και φρόνημα είναι, ο φρόνιμος είναι μόνο ο χριστιανός. Αυτός ο οποίος ξέρει και ζυγίζει τη ζωή του σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού. Φρονίμως λοιπόν διάγεται να ζήσουμε το 2012 φρονίμως, με σοφία, με το Λόγο του Θεού, πλησιάζοντας περισσότερο τον Κύριο και να ξέρουμε ότι για το Θεό μια μέρα είναι σαν χίλια χρόνια και χίλια χρόνια σαν μια μέρα. Ο άνθρωπος θα φύγει. Έτσι μας λέει ο λόγος του. Η μέρα του Κυρίου του ανθρώπου είναι εβδομήκοντα και αν είναι ευρωστία οδοίκοντα. Είναι αποφασισμένος ο ανθρώπος άπαξ αποθανήν. Μετά δε τούτο κρίσης. Έτσι λοιπόν, όλοι θα φύγουμε, κάτι το οποίο βέβαια δεν το σκέφτονται σκεφ... εμείς, ευχαριστούμε το Θεό μας, το έχει δώσει ο Χριστός και το καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά και περιμένουμε και την ώρα που θα πάμε να συναντήσουμε τον Κύριο και φωνάζουμε «Μαράνάθα, έλα Κύριε». Ευχαριστούμε το Θεό, αλλά θα ήθελα όλοι να το δούμε αυτή την καινούργια χρονιά σαν μια ευκαιρία και μέσα από αυτά τα γεγονότα, τα άσχημα τα οποία ένα ε, συγγενή μου είπε σήμερα: Άκουσε τη Λίντα ραδιόφωνο. Άκουσε, λέω: Δεν ακούω πολύ, γιατί είναι απεσιόδοξα. Τι να κάνω, δεν ακούω. Περιμένω τον κύριο. Μα είναι πολύ άσχημα τα πράγματα. Μέσα σε αυτά τα άσχημα πράγματα, ο κύριο μπορεί να κάνει μέσα στην καρδιά του κάθε ανθρώπου να βγουν όμορφα πράγματα. Γιατί ο Θεό είναι καλό και αυτό το κακό το οποίο επιτρέπει στην ανθρωπότητα, ο Θεό πιστεύω ο σκοπό του είναι καλό είναι να καταλάβει ο άνθρωπο ότι πήρε λάθο δρόμο και όσοι εννοήσουν, όποιο έχει τίον λέει, α ακούσει τι λέει το πνεύμα τη Εκκλησία. Όσοι εννοήσουν να μπορέσουν να γυρίσουν στον Ιησού Χριστό, η ευχή μου είναι και η προσευχή μου και η επιθυμία μου να γεμίσουν όλε οι Εκκλησίε. Από πιστού, από ανθρώπου οι οποίοι θα έρθουν στην Εκκλησία του Χριστού και γεμίζουνε. Και βλέπουμε τώρα να μπαίνουν οικογένειε μέσα στι εκκλησίες. Τον ευχαριστούμε και περισσότερο και εύχομαι ο κύριο να σηκώσει εργάτε, ο κύριο του θερισμού, πολλού εργάτε στην πατρίδα μα. Εύχομαι οι εκκλησίε να μην μα χωράνε και να κηρύττουμε το λόγο του Θεού σε στάδια και να σώζονται ψυχέ. Και πιστεύω θα το κάνει αυτό ο κύριο Αγαπητέ Γιώργο. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό για τα θαυμάσια, για τα εξαίσια που κάνει ο Ιησούς Χριστός. Ευχαριστούμε τον Αρφό μας τον Χάρη και για το έργο που εργάστηκε ο Κύριος μας μέσα στη ζωή του. Σύντομα κοντά σας θα είμαστε πάλι με μια νέα ομολογία πίστεως, μια ομολογία για το υπερπάνω όνομα αυτό το οποίο θα κλείνει γόνι μια μέρα κάθε άνθρωπος, το όνομα του Ιησού Χριστού που είναι ο μόνος σωτήρας, ο μόνος λυτρωτής και η μόνη ελπίδα μέσα σε αυτόν τον κόσμο.